Κουζιάκη και Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα και το μείζον θέμα πρέπει να είναι αυτή η τροποποίηση των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου που από ό,τι έχουμε καταλάβει φέρνει γκρίνιες, φέρνει ανακατατάξεις, φέρνει διάφορα. Ναι, όντως είναι το σημαντικότερο θέμα και ένα από τα σημαντικότερα πιστεύω του τελευταίου εξαμήνου. Μετά την απόφαση της κυβέρνησης να ενσωματώσει όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου στις υπηρεσίες του Δήμου, σε όλους τους Δήμους της χώρας, προέκυψε ένα θέμα που θα πήγαιναν οι άνθρωποι που δούλευαν σε αυτές τις υπηρεσίες. Έδωσε ο νομοθέτης ένα διάστημα 6 μηνών, έτσι ώστε να γίνει τροποποίηση αυτή του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών. Ο Δήμος Κοζάνης, μάλλον συνηθισμένος έτσι να κρατάει μια χαλαρότητα σε κάποια σοβαρά θέματα, παρέδει το εξάμηνο, ξέχασε το εξάμηνο ας πούμε και πήγε στο οκτάμηνο. Αυτό δημιούργησε κάποια προβλήματα, κάποιες γκρίνες από τους υπαλλήλους γιατί αυτομάτως χάνουν κάποια επιδόματα και έρχεται καθυστερημένα προς ψήφιση. Πέραν τούτου, εμείς σαν παράταξη θεωρούμε ότι η πρόταση που μας έρχεται είναι ελλιπής. Είναι ελλιπής, είναι και πρόχειρα φτιαγμένη παρά το γεγονός ότι είχαν χρόνο άπλετο, 8 μήνες για να διαβουλευθούν και να πούν τις απόψεις τους όλοι οι υπεύθυνοι. Έχουμε το κλασικό παράδειγμα, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει άποψη του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου, που αφορά άμεσα όλους τους εργαζόμενους του Δήμου. Έχουμε το παράδειγμα πολλών υπαλλήλων που ενώ έστειλαν υπομνήματα δεν ληφθήκαν υπόψη. Έχουμε παραδείγματα υποβάθμισης υπηρεσιών, όπως είναι η βιβλιοθήκη, η κοβεντάρης βιβλιοθήκη, που κάποιοι κόπτονταν ότι θα την αναδείξουν και τώρα ουσιαστικά κουτσουρεύουν τις αρμοδιότητές της. Δηλαδή υπάρχουν πολλά ζητήματα που ανέλαβε να διεκπεραιώσει αυτός ο νέος εσωτερικός κανονισμός εσωτερικών υπηρεσιών, τα οποία όμως δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από όσα λύνουν. Θεωρούμε ότι έγινε μισή δουλειά, πραγματικά αν υπήρχε χρόνος θα μπορούσαν να γίνουν πολύ περισσότερα και πολύ πιο ενδιαφέροντα και ουσιαστικά πράγματα. Απλά καλύφθηκαν, βρέθηκαν εκεί για να καλύψουν κάποιες θέσεις, δεν μπήκαν στην ουσία, δεν μπήκαν στο βάθος του πονήματος αυτού, που είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό κείμενο για το πώς λειτουργεί ο Δήμος Κοζάνης και πραγματικά το αποτέλεσμα πιστεύω ότι θα μας εκπλήξει δυσάρεστα όταν αρχίσει να λειτουργεί αυτή η διοικητική δομή όπως είναι τώρα. Λέγω Εμτζίδου, το σημαντικό θέμα αυτός ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας. Αν θυμάστε, στην Τρίτη Επιτροπή Λογοδοσίας είχαμε φέρει ως θέμα ότι υπήρχε ο νόμος του 23 που έλεγε ότι με την κατάρτιση νομικών προσώπων είναι υποχρεωμένος ο Δήμος και ο κάθε Δήμος μέχρι 36 να φέρει τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ώστε τα καταργούμενα νομικά πρόσωπα να ενσωματωθούν στον ΟΕΗ του Δήμου. Τότε είχαμε πάρει την απάντηση ότι είχαν καθυστερήσει εξαιτίας της κατάργησης των σχολικών επιτροπών, πράγμα που δεν ισχύει, γιατί για τις σχολικές επιτροπές δεν προβλεπόταν η ενσωμάτωσή τους στον ΟΕΗ, γιατί ήδη υπήρχε τμήμα παιδείας στο Δήμο. Σε κάθε περίπτωση έρχεται σήμερα ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας. Οι ενστάσεις οι δικές μας είναι ότι δεν φέρνουν μόνο τις καταργήσεις των νομικών προσώπων, τροποποιούν και ένα τμήμα της οικονομικής υπηρεσίας, που εκείνο για να τροποποιηθεί στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας υπάρχουν άλλες διατάξεις νομικές που απαιτείται υποχρεωτικά γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Τέτοια γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν υπάρχει. Ως εκ τούτου, η δικιά μας η παράταξη θα τοποθετηθεί και θα την ακούσετε την τοποθέτηση, αλλά θα υπάρχει και νομικό θέμα κατά την άποψή μας για την έγκριση του συγκεκριμένου ΟΕΗ. Από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι δεν εισακούστηκαν όπως θα έπρεπε και οι αντίστοιχες διευθύνσεις του Δήμου, έτσι ώστε να υπάρχει άποψη και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και να μην υπάρχει μεταξύ των εργαζομένων δυσαρέσκεια ως προς τις τοποθετήσεις και ως προς τις προβλέψεις των προϊσταμένων σε τμήματα με ειδικότητες οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί όλες οι ειδικότητες. Κύριε Δήμαρχε, έχουμε τώρα δηλώσει τη αντιπολίτευση από λίγο, που ουσιαστικά σας κατηγορούν αφενός για καθυστέρηση, γιατί το εξάμεινο για αυτό την υπηρεσία αυτή έχει αργήσει χαρακτηριστικά, ήδη είμαστε στον 8ο μήνα. Επίσης μας είπαν ότι δεν έχετε πάρει υπόψη τη γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων, των συνεργατών, υπάρχουν εγκρίνες μεταξύ των υπαλλήλων. Για πείτε μας, τι γίνεται τελικά. Καταρχάς είναι σύνηθες όλο αυτό που κάνει και η αντιπολίτευση. Απλά με κάνει εντύπωση, επειδή έχουν περάσει και ως δημοτική αρχή,
θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι με έναν πολύ συγκεκριμένο νόμο, αν δεν κάνω λάθος, ο 5056, ο οποίος συγχωνεύει στην ουσία τα νομικά πρόσωπα. Δεν είναι μια αλλαγή του ΟΕΗ γενικότερα για το Δήμο. Ο παλιός ΟΕΗ του Δήμου Κοζάνης είναι του 2012. Φανταστείτε λοιπόν, έχουν περάσει ήδη 12 χρόνια χωρίς να καταφέρουν καμία προηγούμενη δημοτική αρχή από εκεί και πέρα και μετά να μπορέσει να αλλάξει τον ΟΕΗ του. Εμείς λοιπόν τι κάναμε, το αυτονόητο, αυτό που ζήτησε και το Υπουργείο. Περιμέναμε μέχρι και τον 6ο μήνα για να μπορέσουμε να συγχωνεύσουμε και τις σχολικές επιτροπές, που είναι σημαντικό. Έπρεπε λοιπόν να γίνει πρώτα ΦΕΚ και μετά, χωρίς καμία δέσμευση του εξαμήνου, διότι ας σκεφτείτε ότι οι περισσότεροι δήμοι, το μεγαλύτερο ποσοστό ακόμη δεν έχει αλλάξει τον ΟΗ του και είναι λογικό. Σήμερα έρχεται λοιπόν να περάσουμε τον ΟΗ σε σχέση όμως μόνο, το ξαναλέω, με τα νομικά πρόσωπα. Με αυτά δηλαδή που καταργήθηκαν, όπως ήταν ο πρώην ΟΑΠ, η Κοινοφελής, η Βιβλιοθήκη. Άρα λοιπόν εδώ δουλέψαμε αρκετά. Δεν το δώσαμε, προτιμήσαμε μην το δώσουμε σε εξωτερικό συνεργάτη όπως έκανε η γειτονική δήμη. Πλήρωσαν πάνω από 20-25.000 ευρώ για να γίνει όλο αυτό. Εξοικονομήσαμε λοιπόν και χρήματα για το Δήμο και σήμερα ερχόμαστε να συζητήσουμε αυτό. Η μόνη αλλαγή που κάνουμε, μικρή ας το πούμε, η οποία όμως θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική για το Δήμο Κοζάνης, είναι ότι αναβαθμίζουμε το γραφείο προμηθειών σε τμήμα προμηθειών, διότι τώρα πλέον το γραφείο θα έχει πολύ μεγάλο φόρτο, άρα λοιπόν έπρεπε να γίνει τμήμα, λόγω της κατάργησης όλων αυτών των σχολικών επιτροπών και των νομικών προσώπων που έρχονται όλα πλέον στο Δήμο. Μας είπαν επίσης ότι υπάρχει μια ένταση, ας πούμε, στο Οικονομικό Επιμελητήριο, διότι θέλει να τοποθετήσει μέλη της οικονομολόγους σε θέσεις που στο Δήμο, στις οποίες θέσεις όμως, μας είπαν παράδειγμα, στη βιβλιοθήκη, αλλά στη βιβλιοθήκη ζητάνε να μείνουν οι βιβλιοθηκονόμικοι. Υπάρχει κάτι τέτοιο με το Οικονομικό Επιμελητήριο, υπάρχει μια ένταση? Όχι, καμία ένταση δεν υπάρχει. Είναι λογικό ότι όλοι οι φορείς, είτε είναι τεχνικό επιμελητήριο, είτε είναι οικονομικό, οτιδήποτε, προσπαθούν να προασπίσουν τα συμφέροντα του κλάδου τους. Εγώ είμαι ανοιχτός στις θέσεις προϊσταμένων να μπορούν να μπαίνουν από όλες τις ειδικότητες, εκεί που το επιτρέπει βέβαια ο νόμος, γιατί για παράδειγμα στις τεχνικές υπηρεσίες δεν μπορεί να μπει ένας οικονομολόγος, αλλά μπορεί όμως να μπει οικονομολόγος σε όλα τα υπόλοιπα. Θα το δείτε αυτό στο νέο ΟΗ, ακόμη και εκεί που δεν προβλεπόταν οικονομολόγος, δηλαδή εμείς κάνουμε ακριβώς το αντίθετο, να προβλέπεται πλέον και οικονομολόγος. Είναι πολύ σημαντικό, βλέποντας και άλλους δήμους ανά την Ελλάδα και συζητώντας και με άλλους συναδέλφους δημάρχους, έχουμε δει όπως για παράδειγμα στο Δήμο Ηρακλείου, ενώ υπάρχει υπάλληλος στο τμήμα προμηθειών ΠΕ οικονομολόγος, ο προϊστάμενος είναι μηχανικός. Άρα λοιπόν νομίζω δεν τίθεται κανένα τέτοιο θέμα και είναι βάση του νόμου από το 1986 και μετά.